καλοκαίρι του 2015 κατάφερα να συναντήσω έναν πολύ καλό μου φίλο. Είχα να τον δω πάρα πολύ καιρό. Τα τελευταία 5 χρόνια ζει σε ένα χωριό λίγο έξω από τα Χανιά. Ο Κωστής πριν περίπου 10 χρόνια και όσο ζούσε στην Αθήνα έμαθε να παίζει την κριτική λύρα. Η μουσική έγινε η αφορμή να αφήσει τη φασαρία της πρωτεύουσας. Τα τελευταία χρόνια και όσο ζει εδώ στην Κρήτη ξεκίνησε να μαθαίνει την κατασκευή του οργάνου. Την εποχή που τον συνάντησα κατασκεύαζε το καπάκι για μία από τις λύρες του. Είχε την καλοσύνη να με αφήσει να τραβήξω πλάνα από τη διαδικασία. Είναι το καπάκι της λύρας ουσιαστικά. Και σε άλλα όργανα μπαίνουμε. Χρησιμοποιούμε το κατράνι, όπως το λέμε εδώ, όπου ουσιαστικά είναι ο κέντρος λιβάνι, ξύλα στεγνά 100 χρονών και πάνω. Έχουν πολύ ωραία στενά νερά, που είναι καλά για την παραγωγή του ήχου. Ποια είναι η διαδικασία? Σκίζουμε λοιπόν το ξύλο στο μήκος, το ανοίγουμε και έχουμε τώρα τα νερά σε αδέρφια, οπότε κολλιέται στη μέση. Βέβαια αφαιρούμε ό,τι ρόζους υπάρχουν. Τα νερά είναι ίδια και από εδώ και από εδώ. Ο ήχος παράγεται ομοιόμορφα. Ουσιαστικά θα δώσουμε μία κλίση προς τα έξω μαλλιά. Και η μέσα πλευρά θα σκαφτεί, θα μείνει ένα νεύρο. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Το βάθος που έχουμε αφήσει για να μπει το καπάκι, το οποίο είναι γύρω στα 3 χιλιοστά. Με αυτό θα σημαδέψουμε ακριβώς τα χιλιοστά που χρειαζόμαστε. Προσπαθήσουμε τώρα να εφαρμόσουμε ακριβώς το καπάκι μέσα στο σκάφος. Λοιπόν, τώρα θα διαμορφώσουμε την εσωτερική πλευρά του καπακιού. Οπότε αρχικά θα μετρήσουμε πόσο είναι η πατούρα που έχουμε αφήσει για να πατήσει το καπάκι και θα σημαδέψουμε γύρω γύρω να ξέρουμε πού ακριβώς θα πατάει. Ξεκινάμε και σκάβουμε τη σβρόμπια. Ένα σκαρπέλο κυρτό. Μουσική.
Κάψει αρκετά το σκάφος, οπότε πρέπει να αρχίσουμε να ελέγχουμε το πάχος του. Θέλουμε λίγο μπάσο ήχο για αυτή τη λύρα, επειδή είναι ρηχό το σκάφος της. Οπότε θα κάνουμε αρκετά λεπτό αυτό το σημείο. Θα αφήσουμε λίγο πιο παχύ στις άκρες για να έχει σταθερότητα. Σημειώνω τον νεύρο που θα μείνει ώστε να πατάει ο καβαλάρης. Λέει, όσο περιμένεις να ακολουθεί το καπάκι, πίνεις ρακί. Τι να κάνουμε εμείς. Θυσιαστήκαμε στο βωμό της δημιουργίας. Έχουμε και πανσέλινα σε λίγες μέρες. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τελευταίο στάδιο. Θα τη λουστράρει, θα τις περάσει τις χορδές και η λύρα είναι έτοιμη. Με μεγαλό τρίψιμο ανάμεσα από κάθε λούστρο και τώρα είναι έτοιμο πάλι για άλλο το χέρι. Τώρα φτιάξαμε την μπάλα που θα λουστράρουμε τη λύρα. Χρησιμοποιούμε φυσικά λούστρα που ονομάζεται εγώ μαλάκα.